Ξάνθο όμως, έρχομαι ξανά στα μηνύματά σας να πούμε καλημέρα και να δούμε τι καιρό θα έχουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας κύριε Χρυσάνθο, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Για να δούμε πού θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Κοιτάξτε, θα μας επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση. Θα έχει μία αστάθεια η περιοχή για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Γι' αυτό και στο δελτίο τονίζεται ότι με συμβρινές ώρες και μετά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά. Δεν αποκλείεται να μας δώσουν και σήμερα κάποια βροχή, όμως κυρίως στα ορεινά για σήμερα, να το τονίσουμε. Mm-hmm. Όμως για Σάββατο και Κυριακή περιμένουμε μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε περιοχές των ορεινών. Και σε περιοχές του εσωτερικού δεν αποκλείεται κάποιες περιοχές στα ανατολικά να πιάσουν την Κυριακή κάποια βροχή. Αυτή η αστάθεια θα μας επηρεάσει, θα μας δώσει κάποια βροχή και ίσως δεν αποκλείεται και κάποια μεμονωμένη καταιγίδα. Για τις θερμοκρασίες, διότι ρωτάτε και εσείς, ρωτάει και ο κόσμος για τα σαραντάρια κτλ. Να τονίσουμε ότι η θερμοκρασία έχει μία μικρή ανωδική τάση για το Σάββατο, ιδιαίτερα για το εσωτερικό, όχι για τα παράλια. Όμως, μέχρι και την Δευτέρα η τάση θα είναι λίγο πτωτική, δηλαδή μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως πάλι για το εσωτερικό, μέχρι και την Δευτέρα. Αυτή η αστάθεια θα μας επηρεάσει, θα αποφορτίσει την κατάσταση αυτή η βροχή και αυτές οι μεμονωμένες καταιγίδες που ίσως να εκδηλωθούν. Όμως, δεν διαφαίνεται αυτό το τριήμερο να έχουμε θερμοκρασίες πολύ πιο ψηλές από τις μέσες τιμές για το εσωτερικό, που είναι κυρίως στους 37 βαθμούς Κελσίου αυτή την εποχή. Να τονίσουμε ότι διαφαίνεται μέχρι σήμερα ότι από την Πέμπτη και μετά φαίνεται οι θερμοκρασίες να είναι αυξημένες, mm-hmm. ιδιαίτερα για το εσωτερικό, από την Πέμπτη και μετά. Μία θερμία αέρια μάζα, η οποία μας επηρεάζει για την ερχόμενη εβδομάδα, θα μας ανεβάσει τις θερμοκρασίες πιθανότατα και πιο πάνω από τους 40 βαθμούς. Yeah. Όμως, για αυτό το τριήμερο δεν περιμένουμε αυτό το σκηνικό. Αντιθέτως, περιμένουμε αυτές τις μεμονωμένες βροχές για ορεινά και εσωτερικό κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Mm. Απλά να τονίσουμε ότι στην ατμόσφαιρα υπάρχει αραιή σκόνη, είναι ένας συνδυασμός επικίνδυνος με την υγρασία, η οποία και αυτή υπάρχει ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές ώρες. Τώρα το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, αλλά μέχρι και τις 5.30 έξω δεν, αφού λέγαμε το πρωί εδώ, παιδιά δεν ξέρουμε πόσο θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, πάντως η υγρασία δεν παλευότανε. Ακριβώς. Και σήμερα και στην αρχή της εβδομάδας το ίδιο ήτανε. Ναι. Τονίζερε στο δελτίο ότι κατά τις αυγινές ώρες, όπως τονίζερε στο δελτίο, θα υπάρχει τοπική ομίχλη ή αραιή ομίχλη σε πολλές περιοχές της Κύπρου. Και είναι μια ώρα της ημέρας να το ξέρει ο κόσμος ότι πρωινές ώρες αλλά και απογευματινές ώρες υπάρχει αυτό το μέγιστο της υγρασίας. Mm. Θα εμφανίζεται αυτή η τοπική αραιή ομίχλη, θα εμφανίζονται αυτά τα χαμηλά ανέφη τα οποία τονίζονται και στο δελτίο. Σε συνδυασμό και με αυτή την αραιή σκόνη η οποία υπάρχει στην ατμόσφαιρα, είναι ένας συνδυασμός που μας προκαλεί αυτή την δυσφορία και την πρωινή και την απογευματινή. Άρα ο αυτό. Όμως, κατά τα άλλα, κυρίως εύθυος καιρός για σήμερα, κυρίως εύθυος καιρός για τις επόμενες ημέρες, με τις μεμονωμένες βροχές και πιθανότατα κάποια μεμονωμένη καταιγίδα για ορεινά και εσωτερικό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χρυσάνθου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.